στην πρώτη δημόσια εκδήλωση των φίλων των κλασικών σπουδών και σας ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας και τους παλαιότερους, κυρίως όμως τους νεότερους συναδέλφους. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η έννοια για τα κλασικά γράμματα δεν αφορά μια μικρή ελίτ, τους κλασικούς φιλολόγους στενά, κάποιους περίεργους οπισθοδρομικούς, αλλά πολύ περισσότερους ανθρώπους, αν όχι την πλειοψηφία των ευφρονούντων σε αυτή τη χώρα και γι' αυτό η φωνή μας πρέπει να ακουστεί. Καλωσορίζω επίσης την εκλεκτή ομιλήτριά μας, την Βίκη Τυφλέσσα, δημοσιογράφο, κλασική φιλόλογο και νομικό, και βέβαια τον καθηγητή, τον Ανδρέα τον Μαρκαντονάτο, του κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τους ευχαριστώ θερμότατα που αποδέχτηκαν αυτή την πρόσκληση και μας τιμούν εδώ με την παρουσία τους. Και γενικότερα ήθελα να τους ευχαριστήσω με αυτή την ευκαιρία και δημόσια για όσα προσφέρει ο καθένας τους σε φω ετάχτη για τα κλασικά γράμματα, για τον πολιτισμό και την παιδεία γενικότερα. Ευχαριστίες επίσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων που είναι εδώ, την Πρόεδρο, την Δασούλα την Καραγεωργίου, τον Γραμματέα, τον Αντώνη τον Μαστραπά, τον ειδικό Γραμματέα και έτσι από πολλά χρόνια θα λέγαμε επίτιμος πια Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, τον Τάκη τον Στέφο, και με την ευκαιρία αυτή θα καλέσω, θεωρώ έτσι χρέος, την Πρόεδρο να κάνει έναν χαιρετισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, την φιλόλογο, ποιήτρια, συγγραφέα, ερευνήτρια, Δασούλα Καραγεωργίου. Να καλησπέρισω κι εγώ με την σειρά μου όλους εσάς, ένα εκλεκτό ακροατήριο το οποίο πιστεύω ότι έχει την ίδια αγωνία με εμάς που υπηρετήσαμε και υπηρετούμε την εκπαίδευση και ανυπομονώ βεβαίως να ακούσω τους ομιλητές, την αγαπητή φίλη και μαχητική στο θέμα της υπεράσπισης των κλασικών γραμμάτων την κυρία Βίκη Φλέσσα, τον καθηγητή κύριο Ανδρέα Μαρκαντονάτο, για τον οποίο ευχαριστούμε και για τις πολλές πρωτοβουλίες που παίρνει για την υπεράσπιση των κλασικών γραμμάτων, το φίλο τον Τάσο που ανέλαβε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία, τον φιλόξενο χώρο του Άρδη εδώ, και να πω και εγώ με την σειρά μου, αγαπητή φίλη, ότι με αφορμή αυτό που είπε ο φίλος ο Τάσος προηγουμένως, ότι τα κλασικά γράμματα δεν απευθύνονται σε μία ελίτ, να πω λοιπόν ότι μέσα στις παραδόσεις της ελληνικής εκπαίδευσης και στην ιστορία της, όσο και αν γκρινιάζουμε για τα κακά και για κάποια προβλήματα που δεν λυθήκανε ποτέ, όμως υπάρχει μια ανεκτίμητα σημαντική παρακαταθήκη, ότι όταν φτιάχτηκε αυτό το καθημαγμένο έθνος, του οποίου την Επανάσταση θα γιορτάσουμε το 2021, το 2021, τα 200 χρόνια, όταν φτιάχτηκε αυτό το καθημαγμένο έθνος, η κλασική παιδεία απευθυνόταν και στα ξυπόλυτα Ελληνόπουλα. Αυτό είναι μια πολύτιμη δημοκρατική παράδοση του τόπου μας, της ιστορίας της εκπαίδευσής μας, την οποία νομίζω ότι οφείλουμε να την διαφυλάξουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικώς είναι ένας πλούτος τα κλασικά γράμματα, τον οποίο εμείς οι Έλληνες δεν θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να απευθύνεται στους λίγους, τους εκλεκτούς, αλλά σε όλους. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση ενός απεινούς διορμού, ο οποίος έχει εξαπολυθεί κατά των κλασικών γραμμάτων, στον χώρο της εκπαίδευσης
το βλέπουμε με πολύ μεγάλη θλίψη, αλλά δεν στεκόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα το παλέψουμε όσο γίνεται, αγαπητοί φίλοι, διότι πιστεύουμε ότι η παιδεία του τόπου μας έχει αυτό τον ανεκτήμητο γλωσσικό θησαυρό, από τον οποίο αντλεί όπως και ο οποίος πρέπει να διαφυλαχθεί όπως διαφυλάσσει κανείς έναν βιότοπο. Αλήθεια, θέλουμε τα σπάνια είδη των πουλιών να τα διαφυλάξουμε με το ίδιο πάθος, θα έλεγα, και με ακόμα μεγαλύτερο. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε τον πραγματικό πλούτο μας, που είναι η γλώσσα μας με το βάθος το ιστορικό. Νομίζω ότι είπα πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, την Τασούλα τη Καραγεωργίου, για τον χαιρετισμό της, τα θερμά της λόγια. Ευχαρίστησε και εκ μέρους μου τον φιλόξενο χώρο εδώ Ρήγας Βελεστιχλής, που όπως βλέπετε μας προσφέρει κάθε άνεση αφιλοκερδός για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας. Δεν έχω συστηθεί, είμαι ο Τάσος Χατζη Αναστασίου, είμαι και εγώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, κυρίως εδώ όμως ως οικοδεσπότης αυτής της εκδήλωσης, ως διαχειριστής αυτής της ομάδας των φίλων, διαδικτυακής ομάδας των φίλων των κλασικών σπουδών, έτσι να δοκιμάσουμε και μέσα από το διαδίκτυο τι δυνατότητες υπάρχουν για να αρθρώσουμε λόγο και να διατυπώσουμε, να διατρανώσουμε έτσι τις θέσεις μας πάνω στην υπεράσπιση όχι μόνο στενά των κλασικών γραμμάτων, ευρύτερα της παιδείας και του πολιτισμού. Θα κάνω εγώ μια σύντομη ομιλία. Θα δώσω το λόγο μετά στον καθηγητή Ανδρέα Μαρκαδονάτο και θα κλείσει η Βίκη Φλέσσα, που αν έχω καταλάβει καλά θα κάνει και ένα είδος έτσι, αυτό που γνωρίζει καλά, απευθυνώντας ερωτήσεις, έτσι, να ζωντανέψει έναν διάλογο που μας είναι απαραίτητος. Ξύπνησα με το μαρμάρινο του το κεφάλι στα χέρια, που με εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να το ακουμπήσω. Σε αυτούς τους στίχους, ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης επικνώνει την αμηχανία που αισθανόμαστε εμείς οι νεοέλληνες απέναντι στην αρχαία κληρονομιά. Κι όμως για πρώτη φορά σήμερα, 200 περίπου χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, έχοντας ξεπεράσει πια οριστικά τη στήρα προγονοπληξία, αλλά και την εξίσουση πνευματική και αστόχαστη ταύτιση της αρχαιότητας με την κούφια ρητορία και την αισθητική αντιδημοκρατικών καθεστώτων, ίσως είμαστε σε θέση να ξαναδούμε αυτή την προνομιακή μας σχέση με τον αρχαίο πολιτισμό, χωρίς συμπλέγματα αλλά και χωρίς προκαταλήψεις. Η πρωτοβουλία μας να αναδείξουμε την αναγκαιότητα αποκατάστασης των κλασικών σπουδών δεν αφορά ένα συντεχνιακό αίτημα, τον φιλολόγο. Παρόλο που οπωσδήποτε νοιαζόμαστε και δεν υποτιμούμε κάθε άλλο τα εργασιακά δικαιώματα και την αγωνία των φιλολόγων για το επαγγελματικό τους μέλλον. Πρόκειται πρώτα και κυρία για μια πρόταση πολιτισμού και παιδείας ως αντίδοτο στη σημερινή κοινωνική, οικονομική, αισθητική και ηθική κρίση στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον δυτικό τουλάχιστον κόσμο. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των κλασικών σπουδών αποτελεί επομένως ένα χρέος, τόσο εθνικό όσο και οικουμενικό. Όσοι αμεσότεροι κληρονόμοι του αρχαίου πολιτισμού, οφείλουμε να προστατεύσουμε και να προσφέρουμε αυτή την ανεκτήμητη κληρονομιά στον υπόλοιπο κόσμο. Πρώτιστα, ωστόσο, αποτελεί ένα χρέος απέναντι στον εαυτό μας, καθώς η αρχαιότητα, και αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι διαρκώς παρούσα. Είναι αυτό το μαρμάρινο κεφάλι στο άμεσο περιβάλλον της ζωής μας, καθώς κινούμαστε καθημερινά ανάμεσα στα αρχαία μνήμια. Είναι παρούσα στην τέχνη, στη λογοτεχνία, αλλά και στις θρησκευτικές μας λειτουργίες, και ειδικά στις πιο λαϊκές από αυτές, στην Ορθόδοξη Θεολογία, χάρη στους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά ακόμα και στον ίδιο το χριστιανικό ναό, την πλευρά της οργάνωσης του χώρου, που όπως έχει επισημανθεί παραπέμπει στο αρχαίο θέατρο. Σε πλήθος στοιχείων της κοσμοαντίληψης και της νοοτροπίας μας, σε όλα αυτά που σε φέρει πάλι, ονόμασε συμπεφωνημένα υπονοούμενα. Κάποια από αυτά, ωστόσο, ενώ διατηρήθηκαν για αιώνες στο λαϊκό σώμα, σήμερα μοιάζει να τα έχουμε απολέσει και παραμένουν ένα διαρκώς ζητούμενο, με κυριότερο αυτό της αρετής και της τόλμης και της υπεράσπισης της πόλεως.
της κυριαρχίας και του συλλογικού μας εαυτού. Είναι παρούσα πάνω απ' όλα η αρχαιότητα, και δεν χρειάζεται να επεκταθώ σε αυτό, στη γλώσσα μας. Καθώς ακόμα και στον απλό καθημερινό λόγο μιλάμε με τις ίδιες λέξεις και πολλές φορές στην αρχαία μορφή τους, εδώ και αιώνες σε αυτόν τον τόπο, και ακόμα περισσότερο στις περιφερειακές μας διαλέκτους όπως η Ποντιακή, η Κρητική και η Κυπριακή. Ζητάμε λοιπόν την αναβάθμισή τους, των κλασικών σπουδών, όχι απλώς ως ένα γοητευτικό μεν αλλά μουσιακό αντικείμενο μελέτης, αλλά ως ένα από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, με τα οποία μπορεί να επιτύχει την πολιτισμική αλλά και την οικονομική αναγέννησή της. Ας σκεφτούμε και το εξής: πόσο πιο ανθρώπινη, δημοκρατική, δίκαιη και καλέσθητη θα ήταν η δημόσια και η κοινωνική ζωή της χώρας, εάν τα ενία της κρατούσαν άνθρωποι με κλασική παιδεία. Άνθρωποι καλλιεργημένοι, με ευαισθησία και μια κοσμοαντίληψη που αναδεικνύει την ενότητα και την υπεράσπιση της πόλεως, εισαγωγικά, την αρμονία και το κάλος ως ύψιστες αξίες. Η υποβάθμιση, όσο μάλλον η απαξίωση επομένως της κλασικής παιδείας, συνιστά ένα είδος αυτοακροτηριασμού, καθώς μαζί με το σπασμένο κεφάλι των στίχων του Σεφέρη εγκαταλείπεται και αποκόπτεται και ένα κομμάτι του εαυτού μας. Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που υποχρεωνόμαστε να κάνουμε αυτή εδώ τη σύναξη, για να επαναφέρουμε στη δημόσια συζήτηση κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και που θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα στην παιδεία και στις κυβερνητικές επιλογές. Υποχρεωνόμαστε λοιπόν να οργανώσουμε μια τέτοια συζήτηση και να αναζητήσουμε τρόπους να πείσουμε τους αρμόδιους για την παιδεία πως οφείλουν να αποκαταστήσουν την κλασική παιδεία στη θέση που τους αρμόζει, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κινούνται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Της αντιμετώπισης των κλασικών σπουδών ως άχρηστων, εδώ είναι προφανές ότι διαπράττεται ύβρις βέβαια, ως αναχρονιστικών, ως μια μούχλα από την οποία θα πρέπει η εκπαίδευσή μας να απαλλαγεί. Είναι η διεθνώς κυρίαρχη στον δυτικό κόσμο, στον σύγχρονο καπιταλισμό, αγοραία αντίληψη του δήθεν καθαρά πρακτικά χρήσιμου, του γρήγορου, εύκολου και φτηνού, για την οποία οτιδήποτε προϋποθέτει μόχθο για να κατακτηθεί είναι οικονομικά σύγχρονο και άρα ανεπιθύμητο. Έλα όμως που τίποτα από όσα αξίζουν η μουσική, η τέχνη, η άθληση, η γνώση και όχι η φτηνή κατάρτιση, οποιαδήποτε δεξιότητα, η ίδια οικονομική επιτυχία τελικά, τίποτα δεν καταρτιέται χωρίς κόπο. Θα αναφερθώ μόνο σε όσα αφαιρούν τη μέση εκπαίδευση, στην οποία και υπηρετώ ο ίδιος. Έχουν καταργηθεί καταρχήν οι ανακεφαλαιωτικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο. Ήταν δηλαδή στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδρος ή κατά μία άλλη έννοια, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Δυσκολεύονται τα παιδιά με το μάθημα των αρχαίων? Αντί να σκεφτούμε πώς θα το αναβαθμίζουμε, το υποβιβάζουμε στο απαράδεκτο για κάθε μάθημα καθεστώς του δευτερεύοντος μαθήματος. Γιατί στο ελληνικό σχολείο είναι γνωστό ότι σπάσει, μάθημα που δεν εξετάζεται δεν λογίζεται ως μάθημα. Κατά δεύτερο, καταργήθηκαν με την ίδια λογική πως βασανίζονται τα παιδιά για ένα άχρηστο μάθημα, οι εξετάσεις στα αρχαία ελληνικά στη δευτέρα λυκείου, όπου όμως διδάσκονται δύο από τα εμβληματικότερα κείμενα της παγκόσμιας γραμματείας, ο Επιτάφιος του Περικλέους και η Αντιγόνη του Σοφοκλέους. Το γεγονός ότι διδάσκονται στην ίδια τάξη, χωρίς να αυξηθούν οι όροι διδασκαλίας στα δύο αυτά κείμενα που για χρόνια ολόκληρα διδάσκονταν σε διαφορετικές τάξεις, το ένα στη Δευτέρα, το άλλο στη Τρίτη, συνιστά σαφή και συνειδητή υποβάθμιση, καθώς η εν μέρει έστω επαναφορά του επιταφείου έγινε ύστερα από πολλές αντιδράσεις, η δε Αντιγόνη κινδύνευσε σοβαρά με μια δεύτερη καταδίκη σε ενταφιασμό. Η δε διατήρησή της στο ρολόγιο πρόγραμμα οφείλεται στις επίσης ισχυρότατες αντιδράσεις του συνόλου του φιλολογικού κόσμου και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Τέταρτο. Μετά την κατάργηση των αρχαίων ελληνικών όπου διδασκόταν ο Επιτάφιος στην τρίτη ηλικία ως μάθημα γενικής μάλιστα παιδείας, για την υποβάθμιση διδασκαλίας του οποίου φέρουμε ευθύνη και εμείς οι ίδιοι φιλόλογοι, δεν είναι της ώρας αλλά θα πρέπει να τα λέμε και αυτά, είχαμε πρόσφατα αλλαγές στην εξέταση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών, που μετά από την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος στις τελευταίες εξετάσεις, αναδύθηκαν τα προβλήματα που ως Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων είχαμε εγκαίρως επισημάνει και ως ήθιστε είχαμε κατηγορηθεί για συντηρητισμό και δεν ξέρω τι άλλο, τη γνωστή μούχλα. Αυτό που αποδείχθηκε όμως είναι ότι χωρίς τη γνώση της μετάφρασης του γνωστού κειμένου που καταργήθηκε ως υποχρέωση, ο μαθητής είναι περίπου αδύνατο να ανταποκριθεί σε ερωτήσεις κατανόησης.
Η υποβάθμιση της μετάφρασης, που αποτελεί κορυφαία πνευματική άσκηση, δεν συνιστά πρόοδο, αλλά αντίθετα οπισθοδρόμηση και αλλίωση της ουσίας της αρχαιογνωσίας. Είναι ευκαιρία να μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο. Επειδή συνήθισε ποδός, αλλά και το μοναδικό επιχείρημα κατά της διδασκαλίας κυρίως των φιλολογικών μαθημάτων, είναι πως αυτά κυριαρχεί η μηχανική αποστήθηση, επικρατεί δηλαδή αντί της ουσιαστικής γνώσης αυτό που λέμε παπαγαλία. Εδώ πρόκειται για συνειδητή στρεψοδικία, μέσω της οποίας δαιμονοποιείται στην πραγματικότητα συνολικά η αποστήθηση, δηλαδή η δυνατότητα του μαθητή να γνωρίζει απ' έξω στοιχεία του εθνικού και παγκόσμιου πολιτισμού και της επιστήμης, όπως τύπους και νόμους των θετικών επιστημών, στοιχεία γεωγραφίας κτλ. Έχουμε αυτή την επιλογή της κατάργησης των εξετάσεων. Αφορά δηλαδή η αποστήθηση, το σύνολο της γνώσης, καθώς σοφός είναι αυτός που έχει γνώσεις και μπορεί να τις ανακαλέσει από μνήμης και όχι αυτός που ανατρέχει για το παραμικρό στο Google. Σημειώνω εδώ ότι το συμπέρασμα από πρόσφατη μελέτη που εξετάζει τα πιο επιτυχημένα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο είναι ότι η αποστήθηση και η επανάληψη αποτελούν αναντικατάστατη μέθοδο επέδωσης της γνώσης. Εμείς βεβαίως εδώ επιμένουμε να εισάγουμε μονίμως αποτυχημένες μεταρρυθμίσεις από τον αγγλοσαξονικό κόσμο, όπου η παιδεία πηγαίνει εξαιτίας αυτών ακριβώς των αντιλήψεων και αιμονών από το κακό στο χειρότερο. Μιλάω για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε αυτές τις χώρες. Δεν μιλάω για την Oxford ή το Harvard. Εγώ αντίθετα υποστηρίζω ακράδαντα ότι συνιστά πνευματικό κέρδος και πλούτο για έναν άνθρωπο να γνωρίζει από στήθους αποσπάσματα από σπουδαία κείμενα της ελληνικής γραμματείας, αλλά και ποίηματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, και ας μην είναι ακόμα σε θέση να μπορεί να τα ερμηνεύσει πλήρως. Πέμπτο, η κατάργηση του μαθήματος των λατινικών ανέδειξε με τον πιο εύκολο τον τρόπο την αβυσαλαία διαφορά αντίληψης μεταξύ της διαλεκτικής των τεχνικών της εξουσίας και της ουσιαστικής παιδείας που υποστηρίζουμε εμείς. Στην αντιπαράθεση που ακολούθησε, αναπτύχθηκαν στο σύνολό τους οι θέσεις που επιγραμματικά ανέφερα παραπάνω. Πως οι κλασικές σπουδές αφορούν αποκλειστικά όσους θα ασχοληθούν ειδικά με αυτές. Με αποτέλεσμα στην ίδια τη χώρα που οφείλουν την ύπαρξή τους, ας μην το ξεχνάμε αυτό, να χάσουν τον έναν από τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζονται. Και φυσικά κανείς σοβαρός φιλόλογος δεν συγκρίνει και δεν αντιπαραθέτει τα δύο αντικείμενα, τα λατινικά και την κοινωνιολογία που τα αντικατέστησε. Δεν πρέπει να τίθεται τέτοιο ζήτημα. Αλλά ας μην υπάρχει και ο υπερμός ότι δήθεν η κοινωνιολογία ως πανελλαδικός εξεταζόμενο μάθημα θα προάγει την κριτική σκέψη και όχι την παπαγαλία, όπως υποτίθεται πως γίνεται τόσα χρόνια με τα λατινικά. Με την ευκαιρία να πω ότι και η άλλη μεγάλη προσφορά του αρχαίου κόσμου, η φιλοσοφία, την Παγκόσμια Μέρα της οποίας γιορτάσαμε πριν δύο τρεις μέρες, έχει υποβαθμιστεί στο σχολείο, καθώς περιορίζεται ουσιαστικά στη δευτέρα τάξη του ημερήσιου γενικού λυκείου και στην ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών στη δευτέρα τάξη, ενώ ήταν μάθημα γενικής παιδείας και στην τρίτη τάξη, έχει καταργηθεί από το σπερινό λύκειο. Γεννήθηκε η φιλοσοφία σε αυτόν τον τόπο, εμείς το αγνοούμε αυτό το γεγονός. Αυτή η συνεχιζόμενη υποβάθμιση και απαξίωση, ιδιαίτερα όμως η εξαγγελία της κατάργησης των λατινικών πέρσι τέτοια εποχή, προκάλεσε σειρά αντιδράσεων, αλλά δεν στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν τις καταστροφικές εξελίξεις. Σε αντίθεση με τους συνδικαλιστές των εκπαιδευτικών που περί άλλα την βάζουν, το σύνολο των ποιμάτων ελληνικής αλλά και ξένης φιλολογίας κινητοποιήθηκαν με ανακοινώσεις και πιέσεις προς την ηγεσία του Υπουργείου να μην προχωρήσει στην κατάργηση των λατινικών. Αντέδρασαν επίσης η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων και βέβαια η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, στην οποία αποφάσισα και εγώ να δραστηριοποιηθώ μέσα σε αυτό το κλίμα και είχα την τιμή, από την τιμή να είμαι αυτή τη στιγμή εκλεγμένο μέρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στο ίδιο πλαίσιο και η ιδέα αυτή της συγκρότησης των φύλων των κλασικών σπουδών, όχι ως ενός ακόμη φόρουμ όπου ο καθένας θα λέει το μακρύ του και το κοντό του μέσα από ατέρμονες αντιπαραθέσεις σαν αυτές που συνεθίζονται σε ομάδες φιλολόγων και άλλων κλάδων, αλλά ως ένα χώρο αλληλοενημέρωσης και συντονισμού με βάση μια μίνιμουμ συμφωνία σε ορισμένα αιτήματα. Τίθενται κάποια ερωτήματα για την εισδοχή, ίσως όσοι έχετε δοκιμάσει να γίνετε μέλος, να παρακολουθείτε αυτή την ομάδα, αν συμφωνείτε με κάποια μίνιμουμ αιτήματα, για τα οποία ακούστηκε και κριτική ότι είναι φασιστικό, ας πούμε, να θέτει σε κάποιον έτσι, τουλάχιστον να υπάρχει το ζήτημα της μίνιμουμ συμφωνίας.
Τώρα δεν γίνεται κατανοητό όμως να παρουσιάζεται κάποιος ως φίλος των κλασικών σπουδών και να μην επιθυμεί τη διδασκαλία των λατινικών, για παράδειγμα. Υπάρχουν και αυτοί, εντάξει. Μπορούν να φτιάξουν δικές τους ομάδες και να λένε περασπιζόμαστε στις κλασικές σπουδές, αλλά όχι τα λατινικά. Δεν μας αρέσουν. Ας το κάνουν, δημοκρατία. Πέρα όμως από τα άμεσα αιτήματα που αφορούν το ορολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα στα σχολεία, και εκεί ζητάμε βέβαια αποκατάσταση των μαθημάτων αυτών, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι μαθητές αποκτούν εκείνα τα εφόδια στην αρχαία ελληνική γλώσσα που θα τους επιτρέψουν, εφόσον το επιθυμούν, να προσεγγίσουν τον αρχαίο ελληνικό λόγο. Γιατί το μάθημα υπάρχει, υπήρχε. Δεν σημαίνει ότι μάθαιναν τα παιδιά αρχαία ελληνικά, έτσι. Δηλαδή, απλά λειτουργήσε η λογική, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Λέμε αναβάθμιση και προσπάθεια να εξασφαλίζουν τα παιδιά πράγματι μαθαίνουν. Αυτό είναι ο καημός μας. Με αυτά και με άλλα μέτρα, προτάσεις και πρωτοβουλίες που μπορούν να αναδειχθούν από το διάλογο, η Ελλάδα μπορεί να καταστεί και οφείλει κέντρο των κλασικών σπουδών διεθνώς. Αυτό ήταν και βασικό κομμάτι, από όσο γνωρίζουμε, της καμπάνιας της Βίκης της Φλέσσα, και είχε αρκετή ευρύτερη μάλλον αποδοχή. Αλλά και κέντρο μελέτης του αρχαίου γράμματος, της φιλοσοφίας και του κλασικού αθλητισμού. Βλέπουμε τη μεγάλη επιτυχία που έχει, για παράδειγμα, ο κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας. Χωρίς φυσικά να αντισμονούμε την τεράστια συνεισφορά και άρα την ανάγκη ενίσχυσης της αρχαιολογίας, της επιγραφικής και της νομισματικής επιστήμης. Μέσα από τη λειτουργία εξωστρεφών πανεπιστημιακών προγραμμάτων με διεθνή εμβέλεια, τη θεσμοθέτηση διεθνών συνεδρίων για την ίδρυση κέντρων σπουδών, οι κλασικές σπουδές ως επένδυση στον πολιτισμό και την παιδεία μπορούν να προσφέρουν σε μια ποιοτική οικονομική ανάπτυξη για τον τόπο. Ζητάμε την αποκατάσταση και την αναβάθμιση των κλασικών σπουδών επομένως, όχι ως ένα, παραλαμβάνω, συντεχνιακό αίτημα των φιλολόγων, αλλά για την απόλαυση που προσφέρουν, την ανεκτήμητη πνευματική τους αξία και τη δυνατότητά τους να αξιοποιηθούν για μια ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο, τη φύση και τον κόσμο. Αφού καθορίσαμε λοιπόν τους σκοπούς και την αντίληψη με βάση την οποία κινούμαστε, μένει να ορίσουμε τα επόμενα βήματα και θα είναι, ελπίζω, το αντικείμενο συζήτηση εδώ στη συνέχεια. Αυτή είναι η πρώτη δημόσια εκδήλωση, είναι η αρχή. Ακολουθεί η μεγάλη, σε υψηλό επιστημονικό ακαδημαϊκό επίπεδο, εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι στις 4 Δεκεμβρίου. Ίσως σας πει περισσότερα λόγια ο καθηγητής, ο Ανδρέας Μακατονάτος, που έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, που φυσικά κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Τελειώνω επομένως τη δική μου παρέμβαση με ορισμένες σκέψεις για το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί αυτό το έργο να αναλυθεί από μια ομάδα στο Facebook, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι, ούτε έχουμε, εγώ ειδικά, αυτή τη ματαιοδοξία να αποτελέσουν, ας πούμε, τη μεγάλη πρωτοπορία. Έχει παρέλθει η εποχή αυτών των αντιλήψεων. Η μαζικότητα μιας τέτοιας ομάδας έχει βέβαια τη σημασία της, ως ένδειξη της απήχησης που έχει η αγωνία και διάθεση υπεράσπισης των κλασικών σπουδών. Είναι μια επιδίωξη να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, και υπάρχουν αντίστοιχα αιτήματα με τους συνδέσμους φιλολόγων όπου υπάρχουν και των τμήματων φιλολογίας όπου αυτά υπάρχουν φυσικά. Οι σύνδεσμοι φιλολόγων θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθούν, να ανανεωθούν τα μέλη τους και να αναπτύξουν μεγαλύτερη δραστηριότητα. Αποτελούν ένα σημαντικό δίκτυο που συσπηρώνει και ενεργοποιεί τους φιλολόγους. Το ίδιο ισχύει και για την Παντελήνια Ένωση Φιλολόγων, που επίσης θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μαζικότερη, αντιπροσωπευτικότερη και πιο δυναμική. Είναι απαραίτητο να έχουμε ισχυρή και άρα υπολογίσιμη συλλογική έκφραση. Πιο δυναμική, με την έννοια ότι όσο πιο μαζική γίνει, θα είναι και εκ των πραγμάτων και πιο δυναμική. Το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε είναι να συμμετέχουμε, και το ιδανικό βέβαια είναι να συμμετέχουμε ενεργά. Η συνέχιση της προσπάθειας με άρθρα, συνεντεύξεις, δημόσιες παρεμβάσεις. Η ανάληψη πρωτοβουλειών μπορεί να έχουν συμβολικό αλλά και πολύ ουσιαστικό χαρακτήρα. Θα μπορούσε στο πλαίσιο, για παράδειγμα, του Μαραθωνίου της Αθήνας να γίνουν παράλληλες εκδηλώσεις που να αναδεικνύουν το γιατί γίνεται αυτός ο Μαραθώνιος, πώς προέκυψε κτλ. Γενικότερα, νομίζω ότι ο αγώνας αυτός, να χρησιμοποιήσω έτσι μια παλαιοκομματική έκφραση, θα είναι μακροχρόνιος. Δηλαδή, απαιτείται η συνεχής, πεισματώδης και επίμονη διεκδίκηση του αυτονόητου ότι οι κλασικές σπουδές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ταυτότητας, του πολιτισμού και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της χώρας μας, και θα πρέπει να έχουν τη θέση που τους αξίζει, προκειμένου η Ελλάδα να αναδειχθεί και πάλι μια παγκόσμια δύναμη πολιτισμού και παιδείας. Ας το κάνουμε αυτό
σκοπό και έργο ζωής. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον καθηγητή Μαρκαντονάτο, μαζί με τις ευχαριστίες μας για την παρουσία του εδώ. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και βεβαίως για όσα πάρα πολύ σημαντικά ανέφερες στην τοποθέτησή σου. Θέλω να πω το εξής. Ο ρόλος μου εδώ βεβαίως δεν είναι να πείσω αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη πιστεί, είναι πεπισμένοι για την ωφέλεια της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και γενικότερα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και των κλασικών γραμμάτων. Νομίζω ότι θα ήταν μάταιη ανάλωση χρόνου να παραθέσω επιχειρήματα τα οποία νομίζω όλοι θα έχουμε ασπαστεί κάποια στιγμή στη ζωή μας. Θέλω όμως να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν δεν δράσουμε αμέσως, νομίζω ότι η υπόθεση των κλασικών γραμμάτων θα χαθεί στη χώρα όπου γεννήθηκε τουλάχιστον ένα σκέλος που είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Θέλω να περιγράψω την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, η οποία βεβαίως είναι πάρα πολύ άσχημη. Και σαφώς, αφού την περιγράψω, θα προχωρήσω σε κάποιες προτάσεις, αν θέλετε, ανατροπής των πραγμάτων αυτών, βεβαίως πάντα έχοντας υπόψη ότι πρέπει όλοι μας να κινητοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε χάσει το παιχνίδι, και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στο γυμνάσιο τα αρχαία ελληνικά έχουν υποβαθμιστεί σε σημείο τουλάχιστον πάρα πολύ επικίνδυνο για πάρα πολλούς λόγους. Ένας τον οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι πλέον η αρχαία ελληνική γλώσσα, δηλαδή η Αττική διάλεκτος, γιατί βασικά αυτό διδάσκεται στο γυμνάσιο όλα αυτά τα χρόνια, και η αρχαία ελληνική γραμματεία, η αρχαία ελληνική λογοτεχνία δεν εξετάζονται ως μάθημα στο τέλος του χρόνου, στις δοκιμασίες, στις εξεταστικές και στην πρώτη και στη δευτέρα και στην τρίτη γυμνασίου. Θα μου πείτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πλέον τα αρχαία ελληνικά δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα στα μαθήματα τα εξεταστέα, οπότε αυτό έχει ως συνέπεια να υποβαθμίζονται και να υποτιμώνται όχι μόνο από τους καθηγητές, αλλά πολύ δε μάλλον από τους μαθητές. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στο γυμνάσιο είναι βεβαίως τα προβληματικά εγχειρίδια, μέσα από τα οποία καλούνται οι μικροί μαθητές της πρώτης και της δευτέρας και της τρίτης γυμνασίου να εξοικειωθούν με την Αττική διάλεκτο. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς και να πούμε ότι τα εγχειρίδια αυτά είναι ακατάλληλα. Και βεβαίως, αν θέλετε, προκαλούν απέχθεια στους μαθητές για πάρα πολλούς λόγους. Είναι ακατάλληλα, το έχω πει σε όλους τους τόνους και πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Βεβαίως, η πολιτεία δεν έχει βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Μένοντας στο γυμνάσιο, πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι και η αρχαία ελληνική γραμματεία, η αρχαία ελληνική λογοτεχνία δεν αναδεικνύεται όπως θα έπρεπε. Δεν εξετάζεται και βεβαίως
έχει υποτιμηθεί. Δεν είναι δυνατόν, και το λέω αυτό με πάρα πολύ μεγάλο πόνο ψυχής, ένα πάρα πολύ σημαντικό είδος όπως είναι το αρχαίο ελληνικό θέατρο δεν εξετάζεται ποτέ, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο. Απλώς και μόνο έχουμε βρει την εύκολη λύση των αποσπασμάτων, τα οποία βεβαίως, και των συνόψεων, θα έλεγα, τα οποία βεβαίως δεν βοηθούν τους μαθητές να καταλάβουν ένα κέριο είδος, όπως είναι βέβαια το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Απλώς και μόνο μαθαίνουν κάποια πράγματα αναφορικά με την Ελένη του Ευρυπίδη στο γυμνάσιο και βεβαίως πρέπει να ξεχάσουμε ότι διδάσκονται στο Λύκειο, παλαιότερα, τον Ειδίποδα Τύρανο, αυτό δεν υπάρχει πλέον, είναι μόνο η Αντιγόνη, η οποία βεβαίως πάλι δεν εξετάζεται γραπτός στο τέλος. Άρα υποβαθμίζεται. Τα πράγματα βέβαια είναι πολύ χειρότερα από αυτό το οποίο περιγράφω. Διότι τον τελευταίο χρόνο η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θεώρησε ενδεδειγμένο και σκόπιμο να αντικαταστήσει τα λατινικά με το περίφημο μάθημα της κοινωνιολογίας. Δεν έχω τίποτε εναντίον του μαθήματος της κοινωνιολογίας, αλλά έχω μεγάλο πρόβλημα όταν αυτό αντικαθιστά ένα τόσο θεμελιώδες μάθημα όπως είναι τα λατινικά. Δεν είναι δυνατόν εμείς, οι οποίοι ανήκουμε στο δυτικό πολιτισμό ή τουλάχιστον θέλουμε να ανήκουμε, να υποβιβάζουμε και να υποβαθμίζουμε ένα τόσο σημαντικό αντικείμενο όπως είναι βέβαια η εκμάθηση της λατινικής γλώσσας, γραμματείας και του πολιτισμού. Και να το αντικαθιστούμε αυτό με την κοινωνιολογία στην τρίτη ηλικία. Αυτό έχει βέβαια ως συνέπεια οι σπουδαστές που εισάγονται στα τμήματα φιλολογίας να είναι άγευστοι εντελώς της λατινικής γλώσσας και φιλολογίας και λογοτεχνίας. Δηλαδή να είναι ανάπηροι. Τα λέω αυτά βέβαια δραματικά, αλλά έτσι είναι. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω. Η κατάσταση όμως είναι τραγική. Επίσης, αναφορικά με την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία. Σαφώς ο Τάσος ίσως μιλήσει αργότερα, όταν ξεκινήσει η συζήτηση αναφορικά γενικότερα με τις τοποθετήσεις μας, αλλά και εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Οι μικροί μαθητές, γιατί και εγώ έχω παιδιά, οι σπουδαστές, δεν ξέρουν τίποτε αναφορικά με την αρχαία ελληνική ιστορία και τη ρωμαϊκή ιστορία. Το απόλυτο κενό. Επίσης, έχω παρατηρήσει ότι οι μαθητές μας στο γυμνάσιο και στο λύκειο πλέον δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ του μεταφρασμένου κειμένου και του μεταφράσματος και του πρωτοτύπου. Είναι τραγικό αυτό. Πολλές φορές θεωρούν ότι το μετάφρασμα είναι το κείμενο. Δεν θα έπρεπε λοιπόν, όταν καλούνται να καταλάβουν και να κατανοήσουν στα αρχαία κείμενα, να έχουν το μετάφρασμα και να έχουν το πρωτότυπο αντικριστά.
περιέγραψα βέβαια με μελανά χρώματα την κατάσταση όπως εγώ την έχω δει και τη βιώνω. Όχι μόνο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά βεβαίως και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τι πρέπει να κάνουμε? Θέλω να προτείνω κάποια πράγματα, τα οποία τα έχω ήδη προτείνει μέσα από μια σχετική αρθρογραφία. Το πρώτο, πρέπει να επαναφέρουμε τα αρχαία ελληνικά και την αρχαία ελληνική λογοτεχνία ως εξεταζόμενο μάθημα στο γυμνάσιο. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ και θα φτάσουμε στο αδιέξοδο. Το δεύτερο πάρα πολύ μεγάλο θέμα είναι ότι πρέπει να ξαναγράψουμε τα εγχειρίδια του γυμνασίου. Είναι για πέταμα. Μετέχουμε, αν θέλετε, πάρα πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν να πορευτούμε με τα εγχειρίδια αυτά. Είναι εντελώς ακατάλληλα. Τι πρέπει να κάνουμε? Να τα ξαναγράψουμε. Να βρούμε συγγραφείς οι οποίοι θα τα γράψουν πάλι. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Νομίζω ότι υπάρχουν υποδείγματα στο εξωτερικό, τα οποία θα μπορέσουμε, αν θέλετε, να τα υιοθετήσουμε και να βρούμε κάποια λύση. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στην κατεύθυνση της απλοποίησης και της απλούστευσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα εγχειρίδια αυτά. Μη προσπελάσιμα σε μικρούς μαθητές ηλικιών 12, 13, 14 ετών. Είναι έγκλημα αυτό το που κάνει. Τα παιδιά αυτά βγαίνουν από το γυμνάσιο και να σας πω κάτι, μισούν τα αρχαία ελληνικά. Και έχουν δίκιο. Και εγώ θα το έκανα αυτό. Άρα λοιπόν, πρέπει να τα αποσύρουμε αμέσως, αμελητή, και να τα αντικαταστήσουμε με εγχειρίδια τα οποία θα είναι ολιγοσέλιδα, απλά, απλοποιημένα και, αν θέλετε, θα πηγαίνουν βήμα-βήμα, σταδιακά, βαθμιδών, μέχρι την τρίτη γυμνασίου, για να εξοικειώσουν τα παιδιά με βασικά στοιχεία, το επαναλαμβάνω αυτά, αυτό, βασικά ουσιώδη στοιχεία της Αττικής Διαλέκτου. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τα παιδιά μας βγαίνουν στην τρίτη γυμνασίου και μισούν τα αρχαία ελληνικά. Και έχουν δίκιο. Είναι απαράδεκτα τα εγχειρίδια. Πρέπει να αποσυρθούν αμέσως και να αντικατασταθούν, αν θέλετε, με άλλα τα οποία είναι παιδαγωγικώς ορθά και ταυτόχρονα πάρα πολύ απλοποιημένα. Το μικρό παιδί στην πρώτη γυμνασίου, που είναι 12 και 13 ετών, δεν είναι δυνατόν να έρχεται σε επαφή με τέτοια εγχειρίδια, τα οποία, τουλάχιστον κατά τη δική μου εμπειρία, πρέπει να απευθύνονται σε φοιτητές. Είναι έγκλημα αυτό το οποίο γίνεται. Επίσης, αναφορικά με τα λατινικά, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της ελληνικής παιδείας. Αν συμφωνήσουμε ότι θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας βασικά στοιχεία της λατινικής γλώσσας, και εδώ πέρα βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η λατινική γλώσσα είναι τελείως διαφορετική από την αρχαία ελληνική. Στα αρχαία ελληνικά μαθαίνουμε την Αττική διάλεκτο, στα λατινικά δεν μαθαίνουμε διάλεκτο, μαθαίνουμε γλώσσα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και εδώ έχει γίνει ένα τεράστιο σφάλμα. Επί
περίπου 30 με 40 χρόνια διδασκόμαστε λατινικά από το ίδιο εγχειρίδιο. Και αυτό είναι προβληματικό. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ένα παιδί στη Δευτέρα Λυκείου και βεβαίως τώρα τελευταία στην Τρίτη Λυκείου και να καλείται να μάθει τα λατινικά μέσα σε ένα έτος. Αυτό είναι παραλογισμός. Και συμβαίνει μόνο σε αυτή τη χώρα. Οπουδήποτε πας στο εξωτερικό υπάρχουν κλασικά λύκεια, υπάρχουν μέθοδοι οι οποίοι οδηγούν τα παιδιά στην εξοικείωση με τη λατινική γλώσσα και γραμματεία και τον πολιτισμό. Θα πρέπει λοιπόν και εδώ, όπως πρέπει να κάνουμε αναφορικά με τα εγχειρίδια της Αττικής Διαλέκτου στο γυμνάσιο, να αποσύρουμε το διδακτικό εγχειρίδιο το οποίο χρησιμοποιείται και έχει πλέον λήξει, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται πλέον, είναι εγκληματικό, και να το αντικαταστήσουμε με εγχειρίδια τα οποία θα είναι πάλι παιδαγωγικώς ορθά, απλοποιημένα και βαθμιδών θα προσπαθούν να εισαγάγουν τα παιδιά σε, αν θέλετε, στοιχειώδεις πτυχές της λατινικής γλώσσας. Ξεκινώντας ίσως, τολμώ να πω, από την πρώτη ηλικία. Αν αυτό θεωρούμε ότι είναι μη εφικτό, τουλάχιστον από τη δευτέρα ηλικία. Δεν είναι δυνατόν να απαιτούμε από παιδιά 17 και 18 ετών να εξοικειωθούν με τη λατινική γλώσσα μέσα σε ένα έτος διδασκόμενοι, αν θέλετε, 30 με 40 κείμενα, ίσως και λιγότερο. Δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και τουλάχιστον αρθρογραφώντας και στο Βήμα της Κυριακής και αλλού, έχω μιλήσει για το σημείο 0. Εκεί είμαστε. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, θα χαθεί η υπόθεση των κλασικών σπουδών στη χώρα αυτή και των κλασικών γραμμάτων. Οι καιροί ούμενε τι. Έχουμε κάνει τεράστια λάθη. Έχουμε αφήσει ως φιλόλογοι και ως συνάδελφοι να τελματώσει μια κατάσταση η οποία πλέον έχει σαπίσει, έχει πεθάνει, μυρίζει το μαΐλα. Αφού, αν θέλετε, περιέγραψα με κάπως μελανά χρώματα την κατάσταση, η οποία είναι επίγουσα, και αφού, αν θέλετε, υπονόησα και κάποιους τρόπους, αν θέλετε, θεραπείας άμεσης, γιατί πρέπει να συγκροτηθεί, και το έχω πει και στο Υπουργείο Παιδείας, και θα το ξαναπώ, συγκρότησης επιτροπής συμβουλευτικής αποτελούμενης από κλασικούς φιλολόγους, επιτέλους. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή και παλαιότερα στο Υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει ένας κλασικός φιλολόγος, ο οποίος, αν θέλετε, θα έρθει και θα προτείνει λύσεις. Είμαστε ανύπαρκτοι. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αμέσως ad hoc επιτροπή η οποία θα προτείνει λύσεις σε ένα βάθος χρόνου, όχι μεγάλο, γιατί είναι επίγοντα τα προβλήματα. Και βεβαίως οι λύσεις είναι μπροστά μας, υπάρχουν και στο εξωτερικό και μπορούμε να τις υιοθετήσουμε με το δικό μας τρόπο. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό. Ένα τεράστιο, και αν θέλετε φτάνω στο τέλος για να προχωρήσουμε μετά και στη συζήτηση, ένα τεράστιο πρόβλημα αναφορικά με τα κλασικά γράμματα είναι, αν θέλετε, η κατασυκοφάντησή τους.
όπου και να πάω, μου λένε ότι όλα αυτά είναι συντηρητικά, πεπαλαιωμένα, παροχημένα. Είναι τεράστιο λάθος αυτό το οποίο γίνεται. Και γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Όπου και να πας στο εξωτερικό, αυτός ο οποίος ασχολείται με την κλασική γραμματεία και την κλασική λογοτεχνία, θεωρείται πραγματικά προοδευτικός άνθρωπος. Υπάρχει λοιπόν μια στρέβλωση. Αυτή πρέπει να την ανατρέψουμε και πρέπει να την ανασκευάσουμε. Μπορούμε. Έχω αναρωτηθεί αν αυτό είναι εφικτό. Θεωρώ ναι. Έχουμε, αν θέλετε, πάρα πολλά αβαντάζ και προνόμια τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το έμψυχο υλικό. Δύο πράγματα και τελειώνω. Το πρώτο είναι, επιχειρώντας να κινητοποιήσουμε εμείς οι πανεπιστημιακοί τους συναδέλφους φιλολόγους, για να σώσουμε την υπόθεση των κλασικών γραμμάτων. Διαπιστώσαμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευαρέσκεια ότι δεν υπάρχουν πλέον διχασμοί και διαχωριστικές γραμμές. Άρα η συγκυρία είναι πάρα πολύ θετική. Τις 4 Δεκεμβρίου στην Ακαδημία Αθηνών θα έχουν να μιλήσουν υπέρ των κλασικών γραμμάτων εκπρόσωποι όχι μόνο του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Υπάρχει λοιπόν μια ομοψυχία, υπάρχει μια ομοθυμία, υπάρχει μια ομοφωνία, η οποία με γεμίζει τουλάχιστον εμένα προσωπικά την αισιοδοξία. Θα τα καταφέρουμε. Δεν υπάρχουν λοιπόν οι διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες, αν θέλετε, ταλάνισαν γενιές και γενιές. Τουλάχιστον από τη δεκαετία του 50 και εξής. Και τις βίωσα κι εγώ μικρός μέσα από οικογενειακές περιπέτειες. Δεν υπάρχουν αυτά. Πεθάναμε. Και υπάρχει πλέον μία ομοψυχία. Πολύ σημαντικό. Και είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε όλοι ένα μέτωπο υπέρ των κλασικών σπουδών. Και το δεύτερο, και θέλω να ολοκληρώσω, νιώθω ιδιαίτερη χαρά, αναλογιζόμενος, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί κλασικοί φιλολόγοι. Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως. Η νέα γενιά των κλασικών φιλολόγων που έχει στελεχώσει τα πανεπιστήμια και τα τμήματα φιλολογίας ανά την Ελλάδα είναι υψηλωτά του επίπεδου. Το ίδιο συμβαίνει και στη μέση εκπαίδευση. Αν μπορέσουμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει λαμπρές σπουδές στο εξωτερικό αλλά και στην ημεδαπή, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει λοιπόν το υπέδαφος, υπάρχει η υποδομή. Αυτό το οποίο πρέπει να υπάρξει είναι η θέληση για δράση. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον καθηγητή Ανδρέα Μαρκαντονά για την ζωντανή, παραστατική και δυναμική έτσι, παρέμβασή του και βέβαια πολύ περιστατωμένη, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο. Και να δώσω τον λόγο στην Βίκη Φλέσσα, γνωστή σας εξάλλου, για την μακροβιότερη νομίζω εκπομπή πολιτισμού στην ελληνική τηλεόραση. Της οφείλουμε πολλά και ίδια υπηρετεί και τα κλασικά γράμματα και τον πολιτισμό γενικότερα στον χώρο της. Και γενικότερα και την ευχαριστούμε και που είναι εδώ απόψε. Θέλω και εγώ πολύ να σας ευχαριστήσω, να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω γιατί επιλέξατε να περάσετε το απόψινο βράδυ του Σαββάτου μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Β' τον Τάσο που
με κάλεσε να είμαι εδώ παρούσα μαζί σας στην Κασούλα. Να ευχαριστήσω και τον αγαπητότατο κ. Γιώργο Καρβελιά, χαίρομαι που είναι εδώ, έχουμε σε κρεμότητα μία εκπομπή, και αυτόν τον φιλόξενο χώρο του Άρτιν, όπου επικρατεί μία πολύ ωραία πατριωτική ατμόσφαιρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να σας πω ότι με όλα όσα άκουσα πριν από λίγο, έσκασα. Παρότι κατά την περίοδο της προεκλογικής μου εκστρατείας ο Τάσος με ενημέρωνε συχνά για όλα τα τεκτενόμενα, ότι έχουν καταργηθεί οι εξετάσεις στα αρχαία, ότι δεν διδάσκεται ο Επιτάφιος, η Αντιγόνη, έφυγε ο Ιδίπους, έφυγαν τα λατινικά, όταν αυτή τη στιγμή και πάλι εδώ ακούω τόσο γλαφυρά να μας τα λέει και να τα εξηγεί ο κύριος Μακατονάτος, ειλικρινώς θέλω να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι απλώς ώρα για δράση, αλλά είναι ώρα για απεργία πείνας και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Είπατε νωρίτερα ότι είμαστε τώρα μαζί ενωμένοι και δεν υπάρχει αυτή η παλιά διαμάχη. Μήπως αυτή η διαμάχη που τώρα έχει πεθάνει, πέθανε και τη γλώσσα μας. Μήπως αν στην Ελλάδα σήμερα αρχίσεις να μιλάς για τα αρχαία ελληνικά, για την ιστορία μας και την πατρίδα μας, έχεις αυτομάτως τοποθετηθεί στο χώρο του ακροδεξιού ή του γραφικού. Γιατί να τα λέμε κι αυτά. Ποιος έβαλε το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της παιδείας και της γλώσσας μας. Είπατε και σοκαρίστηκα πραγματικά ότι τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν αν το κείμενο που διαβάζουν είναι το μεταφρασμένο, αν κατάλαβα καλά, ή το πρωτότυπο. Αυτό είναι τρομερό. Έρχομαι λοιπόν και λέω, μήπως πρέπει να πάμε πολύ πολύ πιο πίσω, γιατί η μεγάλη επανάσταση σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξεκινήσει από την προσχολική αγωγή. Και το λέω και το πιστεύω, δεν είναι θέμα πανεπιστημίου, επιτρέψτε μου, ούτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε πρωτοβάθμιας καν. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό από το διάστημα εκείνο των εξαπαλών ονείχων των παιδιών που ξέρουμε και το λένε όλοι οι ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, ότι τίθενται τα θεμέλια της προσωπικότητας, δηλαδή από το πρώτο χρόνο μέχρι τα πέντε. Θα μου επιτρέψετε για τα λατινικά και μπορεί να σας ακούω με μαξιμαλίστρια. Εγώ τα θέλω από το γυμνάσιο τα λατινικά. Και πώς τα θέλω? Τα θέλω σε συνδυασμό με τα αγγλικά και τα γαλλικά. Είναι η βάση. Πρέπει να φτιάξουμε εγχειρίδια τέτοια και επιτρέψτε μου, τα έχετε πει αυτά. Σας έχουν καλέσει ποτέ στο Υπουργείο? Τι σας απαντούν όταν τους λέτε να συγκροτηθεί αυτή η Επιτροπή? Πείτε σας παρακαλώ. Τι σας λένε? Να πάρουμε ένα πανό και να πάμε σε βάρδιες έξω από το Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή, σιωπηλά, ένα πανό να συγκροτηθεί αυτή η Επιτροπή και να πάμε σε βάρδιες. Κάθε μέρα το κάνουμε. Ξεκινάμε, Τάσο. Κατά το μοντέλο της Ντούπερ, όπως λέγεται. Αυτό να κάνουμε. Κλασικές. Ναι. Να το κάνουμε. Εκ Επιτροπής. Θέλω, αν έχω το λόγο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Όχι, μα δεν με διακόπτω. Λίγο μόνο. Εδώ ήρθα να ακούσω περισσότερο, όχι να ακούσω. Να σας πω. Είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι έχουν γίνει κάποιες κρούσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Μέσα σε αυτές είχα και εγώ μια συμμετοχή. Γιατί πιστεύω στην υπόθεση της κλασικής γραμματείας και των κλασικών γραμμάτων. Το μεγάλο λάθος το οποίο έγινε, και το λέω αυτό ευθέω, είναι ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε δεν προχώρησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στην, αν θέλετε, στην αλληλεγγύη, και όταν άλλαξε η κυβέρνηση. Επαναφορά των λατινικών, ναι, στη θέση της κοινωνιολογίας. Να μην το αφήσουμε αυτό όμως. Ε,
Διότι ουδέν προηγούμενο του προσωρινού. Ναι, εντάξει, υπήρξε μια τεράστια πίεση από όλους μας, φαντάζομαι και από την ΠΕΦ και από μένα προσωπικά και από άλλους. Μεγαλύτερη, να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση. Γιατί τελικά το μόνο που θα μείνει θα είναι το άσυλο και η σημαία. Καλά είναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ήταν ένα τεράστιο λάθος. Ήταν τεράστιο λάθος του Υπουργείου Παιδείας. Θα έπρεπε να προχωρήσει στην κατάργηση. Αν θέλετε, της απόφασης του προηγούμενου υπουργού, του κ. Γαβρόβλου, ο οποίος προχώρησε σε μια εσφαλμένη, αν θέλετε, απόφαση να αντικαταστήσει τα λατινικά με την κοινωνιολογία. Βεβαίως, αν θέλετε, ακούγοντας εισηγήσεις και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο στελεχώθηκε από κοινωνιολόγους και παιδαγωγούς. Και παραμένει οποίοι... στελεχωμένο, φαντάζομαι. Όχι, όχι, δεν παραμένει πλέον. Έχει αλλάξει η διοίκηση. Και ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουν σε αυτή την ανασκευή και σε αυτή, αν θέλετε, την θεραπεία. Έτσι, πρέπει να γίνει. Σε σχέση με τα εγχειρίδια, αυτό που είπατε, ήθελα επίσης να πω, και αν θέλετε μπορείτε να υποβάλλετε και στις ερωτήσεις, γιατί ακούω ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Σχετικά με τα αρχαία στο γυμνάσιο, νομίζω ότι πρέπει να συνδεθούν, συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή, ότι θα πρέπει να είναι εύληπτα, θα πρέπει να είναι κείμενα, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, εμβληματικά, να είναι στα νέα ελληνικά και εγώ θα πρότεινα να είναι και στα αγγλικά. Γιατί επειδή υπάρχουν αρκετές λέξεις από τη φιλοσοφία και τα ελληνικά να επισημαίνονται οι λέξεις εκείνες οι οποίες υπάρχουν και έχουν δοθεί στην Αγγλική, ούτως ώστε τα παιδιά να καταλαβαίνουν τη συνέχεια. Θα ήθελα δηλαδή να το δω αυτό ενδεχομένως, να συνδεθεί η αρχαία ελληνική με την Αγγλική, για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν αυτό το αίσθημα της αυτοπεποίθησης, ότι να η γλώσσα μας έδωσε, ναι, έδωσε τα φώτα της στις υπόλοιπες γλώσσες, γιατί για να μιλήσουμε και με τα λόγια της Αγίου Σενάρ, ό,τι καλύτερο έχει υποθεί για τον άνθρωπο, έχει υποθεί ως επιτοπλίστων στα ελληνικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί να το κρύβουμε αυτό, γιατί να με το προβάλλουμε στα παιδιά. Τασούλα, θέλεις να πεις κάτι σε αυτό. Ναι, ήθελα να πω και γι' αυτό. Και... Ακούγεται μήπως να δώσουμε το μικρόφωνο, θέλεις να σηκωθείς καλύτερα μήπως. Υπάρχει μικρόφωνο. Εδώ μικρόφωνο. Εδώ μικρόφωνο. Εκεί κάτω, ναι. Εντάξει, εντάξει, τότε χρησιμοποιείς αυτό. Το έχετε συνδέσει. Οκ, okay, τι σαν σου τώρα. Δεν υπάρχει τέσσερα μετρό. Ναι. Υπάρχει. Φωνάζω. Ήθελα να πω ότι μια πηγή της κακοδαιμονίας μας των τελευταίων ετών είναι η απουσία οράματος. Δεν υπάρχει όραμα για την. Διότι και μάλιστα είναι αστείο ότι όραμα εντός πολλών εισαγωγικών θεωρείται, παραδείγματος χάρη, να αφήνουν τα παιδιά την τσάντα τους το Σαββατοκύριακο στο σπίτι. Δηλαδή και στο σχολείο για να μην κουράζονται το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτοί που γενικώς μας κυβερνάνε, που κυβερνούν τα εκπαιδευτικά μας πράγματα, ξυπάζονται με κάποιες εντυπωσιοθυρικού χαρακτήρα δίθεν καινοτομίες, οι οποίες αφορούν επιφάνειες. Και βεβαίως υπάρχει και ένας απίστευτος λαϊκισμός. Γι' αυτό καταργήθηκαν, ας μην γελιόμαστε, οι εξετάσεις στο γυμνάσιο, για να κερδίσουν οι πολιτικοί ψήφους. Διότι θεωρείται η κατάργηση, θεωρείται μέτρο φιλολαϊκό από ανθρώπους που, ήθελα αυτό να πω πιο πριν, δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ερήμωση γλωσσική και πολιτισμική. Μάλλον ενεργούν προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτό που λέμε ερήμωση, ερήμωση πολιτισμική του τόπου. Γι' αυτό μίλησα εγώ για την καταστροφή του κλασικού μας βιότοπου. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνούν. Δεν νοιάζονται, δεν έχουν όραμα. Δεν έχουν όραμα, αγαπητοί φίλοι.
Και δεν είναι όρεμα παιδείας να αφήνει τη σάρκα το Σαββατοκύριακο στο σχολείο. Καλά τα είπε ο Τάσος όταν είπε ότι αν θέλουμε να προκόψει αυτός ο τόπος, να κοιτάξει ποιος είναι ο πλούτος του και ο πλούτος του είναι κατά τεκμήριο γλωσσικός. Αυτός είναι ο πλούτος μας, δεν έχουμε άλλο. Και ήθελα να πω σε σχέση με τα εγχειρίδια, και εκεί υπάρχει, εκεί ευθύνονται, η ευθύνη είναι, και πολλών δυστυχώς κλασικών φιλολόγων. Γι' αυτά τα κακά εγχειρίδια, νομίζω ότι η ευθύνη είναι και των κλασικών φιλολόγων. Διότι παλιά υπήρχε το αυτονόητο, δεν θέλω να επιστρέψουμε σε αυτό, αλλά ήταν ένα πρότυπο. Ο Ζούγκης είχε το αυτονόητο, ότι σε μια εποχή που η λόγια γλώσσα ήταν σε μεγαλύτερη χρήση από ό,τι είναι σήμερα, πεποιημένα κείμενα δινόντουσαν στα παιδιά. Τώρα έχουμε μία προκατάληψη μοντέρνα ότι δεν πρέπει, λέει, τα κείμενα να είναι πεποιημένα. Για τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, κύριε καθηγητά, αν συμφωνείτε σε αυτό. Δηλαδή και από την πρώτη γυμνασίου τα παιδιά αναγκάζονται να βρίσκονται μπροστά σε απαρέμφατα, σε εταιροπροσωπίες, σε γενικές απολύτους, στον τίμιο του Πλάτων, και δεν κάνουμε το αυτονόητο. Τι αγαπάει ένα παιδί, μα την αφήγηση. Γιατί να μην τους δώσουμε τις πολύ ωραίες ιστορίες. Θα τα μάθουν μετά να μάθουν την Αντιγόνη, μετά να δουν και στο Λύκειο τον Ειδίποδα. Ας πάρουν ιστορίες από τους μύθους του Εσώπου, από το ανθολόγιο του Στοβαίου, διότι έχουμε φτάσει στο σημείο, κάναμε πρόπερση συνέδριο για τον Ηρόδοτο, και διαπιστώνουμε όταν μπαίνουμε με μικρά παιδιά που δεν ξέρουν το παγκίνος γνωστό στις παλαιές γενναίες, γιατί ο Κρίσος είπε σόλων στην πυρά, που τελικά ήταν ένα μεγάλο μάθημα ανθρωπιστικής παιδείας, που είχε να κάνει κιόλας με αυτό που λέμε να τηρεί κανείς το μέτρο, να μην προβαίνει στην τύφη. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε εγκαταλείψει το αυτονόητο. Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε ο κ. Καθηγητής. Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο αυτονόητο και επιτέλους και να σταματήσουμε να ενοχοποιούμε τη μετάφραση, τη γραμματική. Όποιος πάει να διδάξει γραμματική θεωρείται, τι να σας πω, ότι είναι τουλάχιστον ένας εχθρός του λαού. Είμαστε πολύ ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κ. Στέφο. Καταρχάς ήθελα να κάνω μια επισήμανση, γιατί θέλω να έχω και μια μικρή παρέμβαση. Ότι τα αρχαία ελληνικά αποτελούσαν τον πυλώνα από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και ήταν επί σειρά ετών το πρωτεύον μάθημα αρχαία νέα μαθηματικά. Εκείνη η εγκληματική ενέργεια στην κατάργηση της εξέτασης των μαθήματων στο γυμνάσιο συνίσταται ότι αφαιρούμε τα αρχαία ελληνικά που τα θεωρούν δύσκολα ενδεχομένως, αλλά πλήττουν και την αρχαία ελληνική γραμματεία από μετάφραση. Δηλαδή, το βασικότερο μάθημα της παιδείας μας, αρχαία ελληνική γραμματεία από πρωτότυπο και από μετάφραση, τίθεται εκποδών. Και το μάθημα, το είχα πει εγώ και στον Υπουργό, το προηγούμενο, στον κύριο Φίλιππ, του είπα ότι ας καταργείται ένα μάθημα, αρκυρώνεται. Και με αυτή τη λογική καταργήσετε τα όλα, όπως είδε στην περίοδο 82 που περνούσε ένα βρόχης 20. Αυτό είναι επισήμαστε. Δεν αφήστε, κύριε Σποστραπάς, για να κάνω κι εγώ μια παρέμβαση. Εγώ έχω κάνει ένα κείμενο, δεν ήξερα. Μου είπε και ο κ. Αναστασία ότι θα γίνει διάλογος. Να εδώ επάνω. Ναι. Αν ό,τι σας βουλεύει, αν θέλετε, να κάθεστε, αλλά να σας βλέπουν όλοι. Δώσε μια καρέκλα. Όχι,
Ναι, η παρέμβαση μου είναι εναρμονίζεται πλήρως με το τίτλο. Εδώ είδα ότι είναι ο σύλλογος των κλασικών γραμμάτων. Το δικό μου δική μου παρέμβαση είναι η κρίση των κλασικών γραμμάτων. Ότι κυρίες και κύριοι, τον τελευταίο καιρό παρετείται μια ολόκληρη επίθεση στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας από το πρωτότυπο και από μετάφραση, απόρρια μια στάση περιορισμού και υποβάθμισης της ανθρωπιστικής παιδείας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης κρίσης των γλωσσικών γραμμάτων σε ευρύτερη κλίμακα. Ευχαριστώ. Η αξία όμως των αρχαιολινικών κειμένων είναι αναντήρητη. Η ελληνική γλώσσα με την ακρίβεια και τις λευτέστητες εκφραστικές αποχρώσεις, με εκπληκτική διάδοση σε ευρύτερο γεωγραφικό τομέα, άφησε έντονη τη σφραγίδα στις περισσότερες γλώσσες της Ευρώπης, τονίστηκε, ενώ οι αρετές του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και καταξίωση των έργων της ελληνικής λογοτεχνίας άσκησαν μεγάλη επίδραση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η ενίσχυση της ανθρωπιστικής μας παιδείας πρέπει να αποτελέσει πρώτιστο μέλημα όλων μας, το τονίσαμε και ο Πιπερνιλίνιας φιλολόγων, και δι' της πολιτείας με την ίδρυση κλασικών λυκείων σε όλη την επικράτεια. Όπως συνέβαινε στο παρελθόν, που λειτουργούσαν επιτυχώς και καταργήθηκαν. Ευάρυθμα μεν, αλλά λειτουργούσαν επιτυχώς, ενώ λειτουργούν σε ευρωπαϊκές χώρες, στην Ιταλία λειτουργούν 800 κλασικά λύκεια, και την ένθερμη υπεράσπιση και προβολή των μεγάλων αξιών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, προς τις οποίες προσβλέπει όλη η Οικουμένη, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και την κίνηση για τη διάσωση των ανθρωπιστικών σπουδών «Sauvegarde des enseignements littéraires», με επικεφαλή στην κορυφαία Γαλλίδα ελληνίστρια Ζακίν Τεογουγή, η οποία αφαίρεσε όλη τη ζωή στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, την οποία η Πανελλήνια ένας φιλολόγων τίμησε με ειδικό αφιέρωμα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων σε λαμπή τελετή ονοματοδότησε μία πλατεία στο Θησείο, στην πλατεία φυλακίδεται πλατεία Ζακίν Τεογουγή. Στο βιβλίο της Πουρ Λαμούρ του Γκρέκ, «Αγαπάμε τα αρχαία ελληνικά», επισημαίνει ότι η μελέτη των αρχαίων ελληνικών είναι ένα σχολείο ελευθερίας και ομορφιάς, τονίζοντας μάλιστα με παρησία ότι η εκπαιδευτική πολιτική της αποθάρρυνσης της διδασκαλίας αποτελεί όνειδος για την εκπαίδευση, καθώς και στο βιβλίο «Petite Leçon sur le Grec ancien», «Μαθήματα ελληνικών», όπου αναφέρει ότι η μαγεία που αποπνέουν τα ελληνικά κείμενα έστω και μέσα από όσο το δυνατόν πιστότερες μεταφράσεις τους, εχμαλωτίζει τον αναγνώστη με τις εξαίρετες ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας. Καταλήγοντας, η ελληνική γλώσσα παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι δεν έπαψε ποτέ από την απότητη ορθιότητα να διαδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς μάλιστα να την επιβάλλει καμιά πολιτική αρχή. Όπως είπε και η πρόεδρός μας, η κυρία Καραγεωργίου, η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων αντιτίθεται σε όλους εκείνους που προσπαθούν να κατοποτίσουν στο κοιάδα τα κλασικά μας γράμματα, να αποδομήσουν την ανθρωπιστική παιδεία, τον αρχαιολινικό πολιτισμό, την αρχαία ελληνική γλώσσα, αναπόσπαστα στοιχεία της πολιτισμικής μας ταυτότητας ως έθνους, και να καταργήσουν την ιστορική συνείδηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από ένα πολιτικό σχόλιο και μετά θα πάω στην ουσία. Θα ξεκινήσω από την παρατήρηση που έγινε γιατί η καινούργια πολιτική ηγεσία δεν προχώρησε πιο γρήγορα και γιατί μέσα στο καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει, δεν έκανε αυτές τις αλλαγές για τις οποίες είχε δεσμευτεί. Θα έλεγα η φάρπαξε την ψήφο του ελληνικού λαού, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προβάλλοντας την επαναφορά των λατινικών και την υπεράσπιση των κλασικών γραμμάτων. Αλλά θα προχωρήσω λίγο παραπάνω. Τι τελικά μετράει την σκέψη ενός πολιτικού.
το αποτέλεσμα των ωφελών που μπορεί να προέρχονται από την κλασική παιδεία ή το πολιτικό όφελος το άμεσο. Προφανώς το δεύτερο μετράει. Και αυτό είναι που οδηγεί τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες στο να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες χαϊδεύουν τα αυτιά του λαού ή υπερασπίζονται, θα έλεγα, αλότρια και ξένα από την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων συμφέροντα. Θα πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο προφανώς και... Συγγνώμη, άρα προεξοφλείτε ότι δεν θα γίνει. Θα σας πω κάτι. Πριν από λίγες μέρες διάβασα στο διαδίκτυο ότι η πολιτική ηγεσία δήλωσε ότι οποιασδήποτε αλλαγές και αν γίνουν θα αρχίσουν να φαίνονται μετά το τέλος της τετραετίας, μετά το πέρας δηλαδή της διακυβέρνησής της. Κατ' επέκταση αρχίζω πλέον, μετά από 3 χρόνια, δηλαδή τα παιδιά που θα βγουν από του χρόνου στην πρώτη ηλικίου, αυτά πλέον δηλαδή όταν θα φύγουν θα αρχίσουν πλέον να λειτουργούν βάσει δεν ξέρω ποιον δεδομένων. Οπότε θα μου το στείλετε αυτό το απόσπασμα, θα διαφέρει. Συγκεκριμένα από τον ιστό του ιστόστρο διάβασα. Αυτό όμως που και είπε περισσότερο και βρισκόμαστε ένα πολύ κρίσιμο σημείο είναι το θέμα της ιστορίας και ιδιαίτερα το έθιξε και ο κ. Μαρκαντωνάτος το θέμα της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής ιστορίας αλλά βέβαια και της υπόλοιπης ελληνικής ιστορίας και της μεσαιωνικής, της βυζαντινής αλλά και της νεότερης. Από πέρσι ετέθη λίγο πριν η προηγούμενη κυβέρνηση, η απαιτούσα κυβέρνηση έφτιαξε ένα καινούργιο πρόγραμμα σπουδών ιστορίας το οποίο άρχισε να το εφαρμόσει τη στιγμή την οποία έφευγε. Έκανε φεκ τις αποφάσεις της. Η καινούργια κυβέρνηση που ήρθε, αντί αμέσως να το αποσύρει, αυτό το έθεσε σε εφαρμογή χωρίς να γνωρίζει μάλιστα το τι συμβαίνει. Με αποτέλεσμα, το αναλυτικό πρόγραμμα του ΦΕΚ, το απευθόντος κυβερνητικού σχήματος, να μην συνάδει με τα βιβλία τα οποία υπάρχουν στο γυμνάσιο. Έτσι, σήμερα οι δάσκαλοι του γυμνασίου προσπαθούν να διδάξουν ιστορία και αρχαία και βυζαντινή και νεότερη, περιορισμένη μονάχα σε ορισμένα κομμάτια τα οποία τα αποκρίνονται στο συνδυασμό του περιεχομένου του βιβλίου με αυτά τα οποία είχε ανακοινώσει στο ΦΕΚ η προηγούμενη κυβέρνηση. Και το έχετε πει αυτό. Τι απαντάνε. Δεν απαντάνε. Η νέην υφυπουργός, για να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα, είπε ότι θα περιοριστούμε αυτή τη στιγμή στο να διδάξουν από τα βιβλία αυτά τα κομμάτια τα οποία τα αποκρίνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Το χειρότερο είναι όμως το εξής, ότι επειδή μιλάμε για τα κλασικά γράμματα, η αρχαία ελληνική ιστορία περιορίζεται μονάχα στην πρώτη γυμνασίου. Αρχαία ελληνική ιστορία και βυζαντινή ιστορία στην Δευτέρα δεν θα ξανακάνουν. Παρά μόνο πια στη Δευτέρα Λυκείου βάση αυτού του προγράμματος, όπου στη Δευτέρα Λυκείου γίνεται θεματική ιστορία και υπάρχει μία ενότητα μονάχα που αφορά, από ό,τι θυμάμαι, την Ακρόπολη, τη μελέτη της Ακροπόλης. Αυτά θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται, φοβάμαι, διότι από του χρόνου αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και στο Λύκειο. Φέτος, για να πάω στην ιστορία, τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου δεν διδάσκονται ιστορία παρά μονάχα αυτή που είναι της θεωρητικής κατευθύνσεως. Η ιστορία της γενικής παιδείας καταργήθηκε. Τα παιδιά τα οποία θα φύγουν από το Λύκειο φέτος θα γνωρίζουν τουλάχιστον, λέω θα γνωρίζουν ή θα έχουν ακούσει, γιατί προβάλλανε, εν πάση περιπτώσει, το τεκμήριο το ότι. Μα, εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά δεν ακούνε. Άρα, επειδή δεν ακούνε τα παιδιά, κατ' επέκταση δεν θα πρέπει και εμείς να διδάσκουμε ιστορία. Εφόσον δεν τους αρέσει ή δεν ακούνε τα παιδιά ιστορία. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά θα φύγουν γνωρίζοντας θεωρητικά ιστορία μέχρι το 1815, δηλαδή μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Ελληνική Επανάσταση, Βαλκανική Πόλεμη, Πρώτος και Δεύτερος Παγκόσμιος, Αποικιοκρατία, Ρωσική Επανάσταση, όλα αυτά. Πλέον, αν θα τα ακούσουν στην τηλεόραση, ενδεχομένως θα τους μείνουν ως όρο και ως λέξεις στο μυαλό τους. Αυτά τα πράγματα όμως, όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε ένα μετεχνιακό σημείο σε σχέση με τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας. Εάν δεν προχωρήσουν άμεσα, τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, σε κάποιες αλλαγές, θα συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό να τρέχει. Κατ' επέκταση, πρέπει άμεσα
να προβληθεί αυτή η κατάσταση προς όλες τις κατευθύνσεις, μήπως και λιγάκι ακούσει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί φοβάμαι ότι η κυβέρνηση τα αυτιά της δεν τα έχει ακόμα ανοίξει. Δεν τα έχει καθαρίσει. Η κυρία και ναι, σε αυτό το λόγο, θέλω νωρίτερα να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Μιλάμε για την κατάργηση των εξετάσεων στα αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα να σας πω ότι για μένα το πρόβλημα, και θέλω τη γνώμη σας αυτό, ξεκινάει νωρίτερα με την κατάργηση του πολιτολικού. Πιστεύω ότι κόπηκε ουσιαστικά ο ομφάλιος λόρος με την αρχαία ελληνική. Το πιστεύω απολύτως αυτό. Είχα κάνει μια συζήτηση και με τον Κρυαρά, δεν θα το πω έγκριστο, γιατί αυτός τότε κατήργησε το πολιτονικό μέσα από τις ιδεοληψίες που είχε και αυτή η πλευρά. Και επίσης θέλω να σας πω, για μένα ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η τρίτη κρίση η οποία έχει καταργηθεί. Και δεν υπάρχει, και αν δεν υπάρξει η τρίτη κρίση στο νέο σύστημα της ελληνικής, τα παιδιά θα εξακολουθούν να είναι αμόρφωτα και να λένε του διεθνές και του ασθενή και όλα αυτά. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ο λόγος ελάτε σε εσάς. Γεια σας. Πιστεύω το φίλο. Τον πιστό φίλο εγκυμβίνει η γνώση. Κάτι, όταν κάναμε αυτό το κύβολο του Ζούκη, δεν θέλαμε ούτε μετάφραση ούτε τίποτα. Γιατί μαθαίναμε τη γλώσσα μας. Η γλώσσα μας έχει και λόγιους τύπους. Σήμερα παρατηρώ, πολλοί φιλόλογοι ξέρουν αρχαία ελληνικά, συντακτικό, γραμματική. Τους ρωτάω για λέξεις της σημερινής γλώσσας, το εκπλήσω, με έχω ρωτήσει και εγώ δεν ξέρω πόσους δασκάλους. Εξεπλήθηκα και εκπλήθηκα. Ο Θεοδωράς Ποταλίου έδωσε εκπλάθηκα. Δεν εκπλήσω. Ο τρόπος που μαθαίνουν είναι συντακτικό, γραμματική και να μπαίνουν στην ουσία. Δεν λέω του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, γιατί είχε και μελανάσιμη. Του αρχαίου ελληνικού πνεύματος που ήταν ό,τι πιο επαναστατικό δημιουργήθηκε στην ιστορία του κόσμου. Για πρώτη φορά εδώ. Δηλαδή η αμφισβήτηση. Εδώ γεννήθηκε. Δεν είναι αυτά που μου λες εσύ, ο από πάνω, είναι αυτά που ψάχνω να βρω εγώ με τη διαλευτική. Με τους σοφιστές, με τον Σοκράτη, με τους μεγάλους φιλοσόφους, εδώ γεννήθηκε αυτή η αμφισβήτηση που γέννησε και τη δημοκρατία και τη φιλοσοφία, τα πάντα. Σε κάθε αρχαίο κείμενο, όταν το κάνω εγώ, που μου πει τα παιδιά, θα αγαπήσουμε τα αρχαία, κύριε Κωνσταντίνε, εσείς, εδώ έχω τα ηλεκτρονικά μέσα. Είναι κοντινές λέξεις, γράμμα. Αν μην ξέρετε. Λοιπόν, θυμάμαι σε ένα σχολείο, ρωτάω τον Ουθετό, γιατί είχε το κείμενο, οι παιδες, οι γονείς, τους παιδες νουθετούς, έτσι. Τι είναι το νουθετό, παιδιά, τι είναι νουθεσία. Κανένα παιδί δεν ξέρει. Τυχαίνει τώρα, γιατί σας τα λέω, θα λέτε τη χρησιμότητα, όταν κάνουμε το μάθημα σωστά, σαν γλωσσικό μάθημα της σημερινής γλώσσας, του σημερινού πολιτισμού, της σημερινής ιστορίας, αρχαία. Μαθαίνουμε γιατί είναι μαζεμένοι όλοι οι λογικοί και αυτοί που δεν ξέρουμε σήμερα. Πάω σε ένα άλλο σχολείο τυχαία, ιδιωτικό, και μου λέει η διευθύντρια, κύριε Μαρακέ, μου λέει, χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα ομόριζά σας. Εγώ σε κάθε αρχαία λέξη, οποιοδήποτε κειμένο, κάνοντας πλήθη, φέρνω στη σημερινή γλώσσα το οποιαδήποτε λέξη. Τα παράγωγα, τα ομόριζα, εκατοντάδες. Λοιπόν, τυχαίνει τώρα να μπουν δύο παιδιά να βρεθούν οι καλύτεροι μαθητές και βρήκα την ευκαιρία, εγώ τα ξεχνάχασα, ο Αλέκα Κοριτσάκη, νουθετό, ιδιωτικό σχολείο αυτό. Δεν ξέρετε. Μου λέει όμως τα αγοράκι, κύριε μου λέει, νους και θέτω. Θέλω να το λέμε λίγο πιο όστι. Βάζω μυαλό, κύριε, λέει, το βρήκα. Να, πως μαθαίνει κανένας τη γλώσσα του και αγαπάει τα χέρια του, το έχω ακούσει αυτό. Κύριε, θα αγαπήσουμε τα χέρια όπως κάνετε εσύ. Να σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό. Είμαι στη Σαλαμίνα και έκανε στο σχολείο. Το δημόσιο. Του μαθητές. Αρχίζω λοιπόν. Για το Θεμιστόκλειπο, ήταν από την Σαλαμίνα, έφεραν το κείμενο Ναυμαχία της Σαλαμίνας, το Θεμιστόκλειπο. Τι δεν άφηνε, παιδιά, το Θεμιστόκλειπο να κοιμηθεί τα βράδυ. Τα κουνούπια, κύριε, δεν είχα κουνούπια. Έτσι λέγαμε. Όχι. Ούκε άμε καθεύδιν το του Μιλτιάδου τρόπο. Ξέρετε τι είναι η ουσία αυτού του πράγματος. Λίγο κάνουμε την ειδή λόξα από απέξω. Ο Μιλτιάδη
είναι η ουσία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Να θέλω να δοξαστώ, θέλω να καταλήξω αυτή την αριστεία και την άμυλα. Αυτό γεννήθηκε πρώτη φορά εδώ. Η άμυλα, οι αγώνες, που δεν ήταν μόνο αθλητικοί, όπως λέω σήμερα, ήταν και δραματικοί, ήταν ποιητικοί, ήταν πνεύματος αγώνες. Έτσι και η τραγωδία, αγώνες ήταν. Δεν ήταν απλώς σηκώνταν και το καθέσταν κάτι. Να μην πω η ώρα και την ουσία της τραγωδίας. Και αυτά είπαμε σαν την καλύτερη. Ξέρετε πως ήταν τις προηγούμενες κοινωνίες που πέραν από πάνω και δεν μπορούσε καλά να μιλήσει. Κοινωνίες βοδιών. Είχανε μερικούς βοδιολάτες, το κομπούκι το παραδέχομαι σε μερικά. Λέει ένα πολύ ωραίο κομπούκι. Αν σου πω λέει κάτι, θα το ξεχάσεις. Αν σου το δείξω, θα το θυμάσαι. Αν σε βάλω να συμμετάσχεις, θα θυμηθείμασαι. Έτσι πρέπει να κάνουμε την παιδεία. Να αποκτήσουν τη γνώση τα παιδιά για να τους κρατήσουν το ενδιαφέρον για τη γνώση και θα κάνει το μυαλό του να δουλέψει. Και όχι για αποκτήσεις και για να πάρουν ένα πτυχίο που έχει καταδείξει να δείξει καμιά φυσική πόρτα. Και άλλα πολλά δεν ήθελα να πω, αλλά ελπίζω να συνεργαστώ κάποια στιγμή με το σύντροφό σας να κάνουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, νέες τεχνολογίες και αρχαία ελληνική γλώσσα, πώς θα αγαπήσουν τα παιδιά τη σημερινή γλώσσα του σημερινού μας. Κάνω μια ανακοίνωση εδώ για και η συνέχεια του και η διαχρονία του πολιτισμού μας. Θα πρέπει να αναδεικνύεται. Νόμιζα ότι ακούγουμε όπως την τάξη δηλαδή. Σχετικό αυτό. Είναι μεγαλύτερη εδώ. Εκδήλωση λοιπόν με τίτλο «Η διαχρονικότητα του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού» είναι η μερίδα. Θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 30 Νοεμβρίου, σε μία εβδομάδα δηλαδή. Στις 11 το πρωί ξεκινάει, είναι ως τις 3 το μεσημέρι, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50. Είναι πολύ αξιόλογοι εισηγητές και ο Γιώργος ο Καραμπελιάς που είναι παρόν εδώ, ο Ερατοσθένης ο Καψωμένος, ο Γιώργος ο Κοντογιώρης και άλλοι. Είναι αφιέρωμα λοιπόν στο Δημοτικό Τραγούδι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παλέχθων, πλατεία Ξηρή, Παλάδος 24 Αθήνα, είναι η έδρα της εταιρείας αυτής. Λοιπόν, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στις 11 το πρωί. Κάποιος ζήτησε το λόγο. Ήθελα να μιλήσατε νωρίτερα για τα παιδιά που δεν ξέρουν. Να σας πω. Μια φίλη μου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μου έστειλε κάποια στιγμή στο Viber, κλαίγοντας, αποσπάσματα γραπτών υποψηφίων δασκάλων, που είπατε ότι δεν ξέρουν το... Κάποιο, δεν θυμάμαι. Το εκπλήσωμε και το εκπλάγηκα και όλα αυτά. Γράφουν το επειδή με δύο γιώτα. Οι δάσκαλοι. Το επειδή με δύο γιώτα. Εσείς, είστε εις άνθρωποι, το μικρόφωνο, δηλαδή, για λίγο μισό λεπτό. Δώστε το λόγο στον κύριο, μετά εσείς και μετά να μου δώσω για όσο. Έλα μπροστά, μπροστά μου. Μπάκαλας λέγομαι, είμαι από το κίνημα Άρδεν και θέλω να ρωτήσω, μιλάμε για υποβάθμιση των αρχαίων κλασικών σπουδών, μήπως θα ήταν καλύτερα να μιλήσουμε για υποβάθμιση της εθνικής παιδείας, δηλαδή μήπως θέλουν κάποιοι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στο δυτικό εκπαιδευτικό σύστημα να μας κάνουν λοβοτομημένους, να ακροτηριασμένους να σκεφτόμαστε έννοιες, να μπορούμε να θέτουμε ερωτήματα και να προσπαθούμε να δούμε απαντήσεις. Μήπως θέλω να υποβαθμίσουν όχι μόνο την αρχαία ελληνική κλασική παιδεία, αλλά ακόμα και τα εκκλησιαστικά κείμενα, τα λειτουργικά κείμενα. Την αποστήθηση ακόμα και των τροπαδίων, των ύμνων, των εκκλησιαστικών, των δημοτικών τραγουδιών. Μήπως να ξεχάσουμε την ίδια μας τη συνέχεια του έθνους αυτού, όχι μόνο την αρχαία ελληνική κλασική παιδεία που έχει δώσει αριστουργήματα, που είπατε για τον Επιτάφιο και όχι μόνο. Δεν καταλαβαίνω ότι διαμάτι τα παιδιά σε λίγο είναι βέβαιο. Φαντάζομαι ότι είναι τώρα. Υπάρχουν ερωτήματα. Θα παραδεχόμαστε να λέμε ηθαγένεια σε κάποιον που δίνεται υπόλοιπη. Πάντως θέλω να σας πω το εξής.